Αυτή η συμπεριφορά της κυβέρνησης, να μην έρχεται ο Πρωθυπουργός να απαντά σε ερωτήσεις αρχηγών των κομμάτων. Να μην έρχονται οι υπουργοί και να στέλνουν τους υφυπουργούς, είναι μια θεσμική εκτροπή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κύριε Πρόεδρε. Διότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής και στις επίκαιρες ακόμα ερωτήσεις, όπως πολύ καλά το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, και ξέρετε πολύ καλά πόσο είχαμε διαμαρτυρηθεί και εγώ και εσείς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαξιούσε να έρθουν οι υπουργοί να απαντήσουν, να έρχονται οι υφυπουργοί και μάλιστα με ένα θράσος και μια αυθάδεια, θα έλεγα, να απευθύνονται σε αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης με χαρακτηρισμούς ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει τσίπα. Ποιος δεν έχει τσίπα, κύριε Πρόεδρε? Ο κύριος Τσίπρας ή οι κύριοι αυτοί που επί τέσσερα χρόνια συντηρούν το μεγαλύτερο σκάνδαλο, το σκάνδαλο της φοροαποφυγής των πολυεθνικών και των ομίλων, και διατηρούν τη διεύθυνση ενδοομιλικών συναλλαγών στο Υπουργείο Ανάπτυξης με δύο νόμους, τον 3875 και τον 3828, έναν του Υπουργείου Οικονομικών και έναν του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να μην λειτουργεί η ουσιαστική υπηρεσία παρακολούθησης της φοροαποφυγής των ομίλων και των πολυεθνικών. Στην Αμερική, κύριε Πρόεδρε, η διεύθυνση αυτή έχει την καλύτερη στελέχωση και την καλύτερη βάση δεδομένων. Από τις διαμαρτυρίες βουλευτών όλων των κομμάτων, αναγκάστηκε πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών να συστήσει μια επιτροπή να μελετήσει το θέμα αυτό. Κατέθεσε πόρισμα το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα ούτε μας ενημερώνουν, ούτε το καταθέτουν προσβάλλοντας στο Κοινοβούλιο. Και μιλάει ο κύριος Σκορδάς και έρχεται εδώ και μας επιδεικνύει με έναν τρόπο προκλητικό μια αλαζονία απαράδεκτη. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλέσω από το βήμα αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Δημοκρατική Αριστερά να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς δεν θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο κατέχει τη μοναδική αλήθεια. Και αδυναμίες μπορεί να έχει, άλλωστε αυτή την έννοια έχει η διαβούλευση στο Κοινοβούλιο, να συζητήσουμε, να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, να το ολοκληρώσουμε, να αποβάλουμε ενδεχομένως αδυναμίες για να μπορέσουμε πραγματικά να στηρίξουμε μια κατάσταση πολύ δύσκολη για τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, εάν άκουγε τα επιχειρήματα της συγκυβέρνησης ως όλων, ίσως εκείνη η μεγάλη μεταρρύθμιση για την οποία διδασκόμαστε στα σχολεία και τη θεωρούμε πολύ κρίσιμη και πολύ μεγάλη κατάκτηση, γιατί ήταν η πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, που μια μεταρρύθμιση ερχόταν να συγκρουστεί με το κατεστημένο της εποχής. Και η συγκυβέρνηση που αδυνατεί να συγκρουστεί με το τραπεζικό σύστημα, ένα τραπεζικό σύστημα που έχει βαρύτατες ευθύνες για το ότι έφτασε η χώρα εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ένα τραπεζικό σύστημα άπλιστο, ασίδωτο, αχαλήνωτο, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και τα δάνεια χορηγήσεων. Ένα τραπεζικό σύστημα, κύριε Πρόεδρε, που υπέβαλε τον ελληνικό λαό σε ένα καθεστώς βελίδουνης σκλαβιάς. Και βρήκαμε, κύριε Πρόεδρε, να καλύψουμε το κούρεμα των 28 δισεκατομμυρίων των τραπεζιτών χωρίς να βάλουν ούτε ένα ευρώ. Πού είναι, κύριε Πρόεδρε, τα δισεκατομμύρια στα προηγούμενα χρόνια που προέβαλαν δια των ισολογισμών τους, που κερδίζανε, και δεν έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ οι τραπεζίτες στις τράπεζές τους. Και έρχεται το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός δηλαδή, να στηρίξει και να στηρίξει την επιβίωση του τραπεζικού συστήματος. Και δεν έδωσε μόνο 28 δισεκατομμύρια, άλλα 20 δισεκατομμύρια για τις επισφάλειες. Ποιος δημιούργησε, κύριε Πρόεδρε, τις επισφάλειες? Τον κύριο Καρούζο? Ποιος έδωσε τα εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, σε όλους αυτούς τους συμμετέρους τους? Τους συμμετέρους, τα τέκνα τους, τους συνεργάτες τους, τις εταιρείες. Γιατί δεν μας καταθέτει η συγκυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, την έκθεση της BlackRock για να δούμε τις αμαρτίες και τις λαθροχειρίες του τραπεζικού συστήματος στην χορήγηση δανείων με επισφάλειες?
και έρχεται σήμερα και βρίσκει μεγάλο επιχείρημα ο κύριος υφυπουργός ότι ξέρετε το κόστος θα είναι 7 δισεκατομμύρια. Λοιπόν το κόστος μπορεί να είναι 7 δισεκατομμύρια, αλλά ψεύδεστε και δεν λέτε την αλήθεια ολόκληρη. Διότι αν προκύψουν τα 7 δισεκατομμύρια, την άλλη στιγμή 500.000 δάνεια που μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία θα αρχίσουν να πληρώνουν και να μετατραπούν από παθητικά σε ενεργητικά, σε ενήμερα δάνεια. Όπως κύριε Πρόεδρε έχει συμβεί κάτω από τις επιλογές της συγκυβέρνησης το έγκλημα κατά της Αγροτικής Τράπεζας, όπου αποδεικνύεται ότι πριν από 2 χρόνια η αποτίμηση της πραγματικής περιουσίας της ακίνητης ξεπερνάει τα 2,5 δισεκατομμύρια και την πουλήσαμε για 90 εκατομμύρια κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα της αγροτικής γης που είναι στα δάνεια που δεν είναι ενήμερα, δηλαδή που έχουν μείνει στην παλιά αγροτική. Είναι το 25% της αγροτικής γης και επειδή προέρχεστε κι εσείς από μια περιοχή αγροτική και το γνωρίζετε πολύ καλά, πρέπει και επί αυτού να ληφθεί μια πρωτοβουλία όπως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μπορέσουμε με έναν τέτοιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία. Γιατί με έναν τέτοιο τρόπο κύριε Πρόεδρε θα υπάρξει ένα άλλο κλίμα και μια άλλη ψυχολογία στον ελληνικό λαό, ο οποίος μονομερός πληρώνει και κατ' εξακολούθηση πληρώνει τα μέτρα της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση έχει δείξει γενναιότητα, αποφασιστικότητα, μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα στο να περικόπτει τις συντάξεις και τους μισθούς. Αλλά 2 χρόνια τη λίστα που δεν μας την έδωσε εμάς, σε εμάς κύριε Πρόεδρε η παραοικονομία, και εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση, η λίστα των 1.750 δόθηκε από ένα παγκόσμιο πρόσωπο, από την κυρία Λαγκάρτ. Αν διέπραξε η κυρία Λαγκάρτ, ας βρει η νομοθεσία με την κυρία Λαγκάρτ. Εμείς κύριε Πρόεδρε, ήταν τόσο δύσκολο να ελέγξουμε. Δεν ζητάει ο ελληνικός λαός. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί κύριε Πρόεδρε νομίμως να έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν το ξέρει κανείς. Ο ελληνικός λαός τι ζητάει κύριε Πρόεδρε? Είναι εκτός τόπου? Είμαστε εκτός τόπου? Είμαστε παράλογοι? Όταν λέμε ότι ο ελληνικός λαός και εμείς, τι θέλουμε? Να ξέρουμε ότι τα χρήματα αυτά βγήκαν με νόμιμο τρόπο και ελέγχθηκε το πόθεν έσχες τους. Μα έχω μαλλιάσει η γλώσσα μας κύριε Πρόεδρε, όλων μας, πολλών βουλευτών, όλων των κομμάτων, να ελεγχθεί το πόθεν έσχες των χρημάτων αυτών. Ένας δειγματοληπτικός, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, έλεγχος στις 56.000 περιπτώσεις που βγάλαν τα λεφτά που έχει το ΣΔΟΕ στα χέρια του, τα 900 άτομα που ελέγχθηκαν, μέσω ποσοστό μαύρου χρήματος 3,5 εκατομμύρια ευρώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, όταν αυτά όλα συμβαίνουν, μπορεί να έρχεται εδώ η κυβέρνηση και να μιλάει με έναν τέτοιο τρόπο σε αρχηγούς κομμάτων, σε βουλευτές? Τουλάχιστον λίγο μέτρο, λίγο μέτρο, έλεος, λίγο μέτρο κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Σας ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά. Σου φέρα νερό κρύο. Πράγματι κύριε Πρόεδρε, λίγο μέτρο χρειάζεται. Αλλά από ποιους? Από ποιους? Διότι αλαζονία και αυθάδεια είναι να έρχεστε εδώ και να κάνετε τον τιμητή όλων. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι και θεσμούς και ρόλους. Και ήμουν πολύ ευγενικός το πρωί. Τώρα δεν θα είμαι ευγενικός. Αλαζονία και αυθάδεια είναι να εγκαλείτε για απουσία τον Πρωθυπουργό από εκείνον ο οποίος έλειπε 2 μήνες διακοπές. Αλαζονία και αυθάδεια. Αλαζονία και αυθάδεια. Ο πρόεδρός σας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Βρούτσι, θα σας δώσω το λόγο. Θα μάθετε το λόγο. Να ακούτε την αλήθεια. Κύριε Βρούτσι, θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Κουρουπλή, σας παρακαλώ, θα πάρετε το λόγο. Θα πάρετε το λόγο. Αφήστε τον Υπουργό. Εσείς ποιος είστε? Αφήστε τον. Εσείς ποιος είστε? Σας παρακαλώ κύριε. Εσείς ποιος είστε? Κύριε Κουρουπλή. Κύριε Βρούτσι, θα πάρετε το λόγο. Ποιο σεμνά? Θα πάρετε το λόγο. Ποιο σεμνά?
Έχετε δώσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βρούτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σας δώσω το λόγο στον κύριο Κουρουπλή. Κύριε Βρούτσι, σας παρακαλώ. Υπουργέ μου. Αλαζονία και αφθάδεια, κύριε Πρόεδρε, είναι να έρχονται κάποιοι εδώ και να προσπαθούν να πείσουν ότι ενδιαφέρονται για τη λύση των προβλημάτων του λαού ψευδόμενοι. Και είσαστε ψευδόμενοι. Κύριε Βούτσι, σας παρακαλώ, θα μιλήσετε άμα θέλετε. Μην προκαλείτε. Μην προκαλείτε. Μην προκαλείτε, σας λέω. Α, δεν είναι. Κύριε Βούτσι. Κύριε. Εσείς έχετε αντίληψη κοινοβουλίου παύλα καφενείου. Με το... Γιατί διακόπτετε. Γιατί διακόπτετε. Έχω καμιά υποχρέωση να ακούω τον καθένα να με λέει ψεύτη, αφθάδη και αλαζόνα και να μην απαντάω. Αυτά στις κόβες σας, όχι εδώ. Και μην νομίζετε ότι θα φοβηθώ. Λοιπόν, θα εκτραπώ κι άλλο. Θα, όσο συνεχίζετε, θα εκτρέπω και κι άλλο. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Θα λύσετε το πρόβλημα των δανειοληπτών όπως λύσατε το πρόβλημα της θέρμανσης με το πετρέλαιο από τον Τζάβες. Κόψτε την πλάκα. Σοβαρευτείτε. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση και έχετε υποχρέωση. Στοπ, στοπ, στοπ στο καλαμπούρι. Γίνεται επιτέλους υπεύθυνη. Κυρία Βούλτευση, παρακαλώ πολύ. Έχετε το λόγο για 12 λεπτά, κύριε Βούλτευση. Κύριε Βούλτευση, σας παρακαλώ, κύριε Κουρουπλή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην γράφετε τίποτα. Κύριε Βούλτευση.